Πόσο καημένοι είμαστε. Και χάθηκε η ποιότητα, γι' αυτό κυνηγούμε την ποσότητα. Χάνεται επαφή με την καρδιά μας, με την ουσία μας και κυνηγούμε την εικόνα. Αυτά έρχεται ο Κύριος να ανιχνεύσει. Ο λόγος είναι τόσο βαθύς, τόσο αποκαλυπτικός. Είναι χειρουργική επέμβαση. Ο άνθρωπος που αγωνιά για την εικόνα του δεν είναι ελεύθερος. Δεν είναι ισορροπημένος. Είναι ελλειπής άνθρωπος. Αυτός και θα απαιτεί και θα γκρινιάξει και θα παρεξηγεί και θα είναι καχύποπτος. Θα κάνει υποθέσεις στο μυαλό του. Θα βασανίζει τον εαυτό του, θα γεμίζει από αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν που φαίνονται να είναι πράγματα πνευματικά αφορούν άμεσα τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα θα θέσουν εκείνη την ημέρα της φοβερής κρίσης τα εναγώνια ερωτήματά τους. Όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, λέει, αυτή ήδη θα λέγει «Ου, τόσο ονόματι προφητεύσαμε, στο δικό σου όνομα δεν προφητεύσαμε, δεν κάναμε έργο ουσίας, δεν κάναμε θαύματα πολλά με τη δύναμη του ονόματός σου. Πώς δεν μας γνωρίζεις Κύριε τώρα και πώς εμείς οι ζηλωτές, από πιστοί συνεργάτες σου γίναμε εργάτες της ανομίας, πώς είναι δυνατό?» Αυτό που λέγει δεν είναι σχήμα λόγου. Μπορεί κάποιος να κάνει θαύματι και να μην είναι του Χριστού. Μπορεί να, είναι και προορατικός και να μην είναι του Χριστού. Το καταλάβαινε αυτό. Δεν είναι το δικό μου, να σας το διαβάσω κάπου που το λέγει. Η γραφή, Κάτσε, μεγαλώσαμε και δεν λέμε και καλά. Λοιπόν, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω τις προφητείες στο χάρισμα, και αν κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμη όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη με ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει καλοσύνη, εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται κλπ. Αυτή είναι η αγάπη αληθινή. Αλλά και αυτή η πίστη είναι αληθινή και αυτός είναι ο Χριστός. Συνεπώς, είναι δυνατόν κάποιος να δίνει όλη την περιουσία και να μην έχει αγάπη. Μπορεί να μαρτυρεί και να μην έχει αγάπη, να μην έχει Χριστό δηλαδή. Αυτό σημαίνει. Γιατί αν έχεις Χριστό έχεις και αγάπη, τέτοιου είδους αγάπη. Άρα μπορεί να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην έχεις του Χριστού. Μπορεί ο Χριστός με το όνομα του να κάνει θαύματα. Για κάποιον λόγο. Για να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Να σώζονται οι αποδέχτες του θαύματος και αυτός που πει κατά το φαινόμενο το θαύμα να μην σώζεται. Γιατί αυτό που μετράει είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Αυτό έρχεται να μας δείξει ο Κύριος. Αυτό έρχεται να βγάλει στην επιφάνεια. Όντως είναι φοβερό. Ακόμη και ο πιο αδιάφορος αναγνώστης ή ακροατής της ευαγγελικής αυτής περικοπής εντυπωσιάζεται από την τόσο σκληρή απόρριψη χριστιανών ανθρώπων, στενών συνεργατών του Χριστού στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Και μάλιστα εντύπωση αυτή κορυφώνεται στο βασικό επιχείρημα των εργατών αυτών της ανομίας, ότι όλα τα θαύματα που έκαναν, τα έκανα με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και όχι με τη δική τους ικανότητα και ευφυΐα. Γι' αυτό, όταν ακούμε κάτι φοβερό, ακούσαμε, έγινε το θαύμα το τάδε. Ο τάδε γέροντας, ο οποίος έχει ειδικό χάρισμα, είπε αυτό. Δεν λέει τίποτε αυτό αν η ζωή μας δεν είναι σχετική με τον Ευαγγελικό Λόγο. Δεν σώζει αυτό αν η Εκκλησία μας λέει κάτι άλλο. Η Εκκλησία διαφυλά στην ενότητα και την αλήθεια. Όχι ο κάθε πικραμένος που προβάλλει τον εαυτό του ως χαρισματούχο και εμείς τα πρόβατα ακολουθούμε ανοιχτό το στόμα.
Αλλά και Άγιος όντως να είναι. Δεν μας σώζει αυτό αν η ζωή μας δεν είναι αλλοιωμένη σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Αν δεν είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, ποια είναι η ζωή μας, ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας, τι έχουμε μέσα μας, είμαστε ελεύθεροι, έχουμε χαρά, έχουμε φως, έχουμε αγάπη. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων ή δεν μας αγγίζει τίποτα. Αγαπούμε την αφάνεια, την Αγία Αφάνεια, και μέσα εκεί βρίσκουμε το φως και την σχέση μας με τον Χριστό. Έχουμε μυστική ζωή, εσωτερική στην καρδιά μας μας γεμίζει. Έξω μπορεί να είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι συνηθισμένοι, αλλά μέσα μας να έχουμε εσωτερική ζωή μυστική που μας γεμίζει. Και μπαίνουμε σε αυτή την εσωτερική διαδρομή και περιπέτεια